Oh,
Γέμισε η καρδιά μου, γέμισε η ψυχή μου, γέμισε τα σωτικά μου από την παρουσία σας και την αγάπη σας. Από την παρουσία σας και την αγάπη σας. Αυτή την αγάπη που την νιώθω κάθε μέρα, να είναι και πιο πολύ. Και να μην ξέρω πώς να την ξεπληρώσω. Λέει ο Απόστολος, ήρθες, λέει, Χριστέ μου, ή να πληρώσεις πάσαν δικαιοσύνη. Ήρθες να πληρώσεις κάθε δικαιοσύνη, να ξεπληρώσεις, να φτιάξεις. Και ποια ήταν η δικαιοσύνη που ψάχνει ο Θεός? Εδώ είναι το τρελόν αυτού του Θεού. Ότι τη δικαιοσύνη που ψάχνει δεν ήταν για να κερδίσει ο Θεός. Είναι να κερδίσει ο άνθρωπος. Ήρθε για να φτιάξει τα πράγματα ξανά όπως τα είχε φτιάξει με τη δημιουργία, δηλαδή να ξανανοίξει τον παράδεισο, να ξαναχαρίσει στον άνθρωπο τη δυνατότητα να ζει με το Θεό του και να μας γεμίσει ευκαιρίες χάριτος και ευλογίας και αγάπης του Θεού. Και αυτές, λίγο πίσω, λίγο και Χριστό γίνεται. Να γεμίσει ευκαιρίες χάριτος, ευκαιρίες αγάπης, πάλι για να κερδίσει ποιος? Ο άνθρωπος, όχι ο Θεός. Ο Θεός ένα θέλει να κερδίσει, την αγάπη και την καρδιά μας. Υιέ μου, παιδί μου, δώσ' μη συν καρδία. Με αυτήν την καρδιά που δίνουμε στο Θεό, ο Θεός μας τα ανταποδίδει με ό,τι δεν μπορούσε ο άνθρωπος μέχρι τα τότε να σκεφτεί ότι θα του ξαναδώσει ο Θεός. Και από εκεί και πέρα όλα είναι δικά μας. Είναι όλα δικά μας. Και προσέξτε λίγο, δεν μας τα έδωσε θεωρητικά. Θεωρητικά χάρη, θεωρητικά ευλογία, θεωρητικά Χριστός, θεωρητικά Εκκλησία. Όχι, τα έφτιαξε πρακτικά η Εκκλησία μας με τη χάρη και την ευλογία του Θεού. Ένα από αυτά είναι ο Μέγας Αγιασμός. Τι είναι ο Μέγας Αγιασμός? Είναι το νερό του Ιορδάνη όταν μπήκε εκεί μέσα ο Θεός. Όταν μπήκε εκεί μέσα ο Χριστός. Η θάλασσα, λέει, είδε και έφυγε. Ο Ιορδάνης εστράφει στα οπίσω. Αν ήμασταν σήμερα εκεί που πάει ο Πατριάρχης μας και ρίχνει το σταυρό και αγιάζει, υπάρχει σε όλα τα ίντερνετ. Μπαίνει ο Πατριάρχης και κάποια πιτσιρίκια πριν, πιο πάνω, έχουν ρίξει βαρκούλες, χάρτινες. Και πάνω, όπως πάει, το νερό. Και μπαίνοντας ο Πατριάρχης, στρίβουν πίσω από τον Πατριάρχη, τον περνάνε και ξανασυνεχίζουν την ανηφόρα. Ποιο χαρτί, ποιο ξυλάκι μπορεί να πάει την ανηφόρα του νερού? Ποιο νερό μπορεί να πάει την ανηφόρα? Και όμως εκεί συνεχίζουν. Συνεχίζουν σε εκείνο τον τόπο να ζουν τα θαύματα. Αυτό το νερό λοιπόν είναι ο Ιορδάνης. Είναι σήμερα ο αγιασμός. Ο Ιορδάνης ποταμός.
ο οποίος τι είπαμε στην ευχή σε ένα σημείο, εστράφει στα πίσω, βλέποντας λέει ποιον, το φως κατερχόμενον εις αυτόν και εισερχόμενον, το φως, τη φωτιά, το πυρ. Όλα το ταδό ήταν ο Θεός και όμως ο Χριστός τι έκανε, τα έκρυψε όλα. Γιατί θα μπορούσε κάθε τόσο, θα μπορούσε συνέχεια να τρέμει και να σύεται η γη από τον Θεό και οι ναοί να σύονται. Και όμως ήρεμα θα κάνει, μας δίνει το νεράκι που με το σταυρό προσκυνώντας μας ευλογεί ο Παπάς. Μας δίνει αυτό το ίδιο νερό, αυτές τις ευχές διαβάζει ο Παπάς στη βάφτιση. Ίδιο νερό Ιορδάνη, ίδιο νερό μεγάλου αγιασμού κάνει στη βάφτιση κάθε φορά ο Παπάς. Και τα είπαμε κι άλλη Κυριακή, μας τα έδωσε με το λαδάκι το ευχέλαιο, μας έδωσε με ψωμάκι και κρασάκι την ίδια του την παρουσία, το σώμα του και το αίμα του. Μας έδωσε και τα λόγια του. Κυρίως όμως μας έδωσε το παράδειγμά του. Ποιο είναι το παράδειγμα που εκπληρώνει την απόλυτη δικαιοσύνη του Θεού? Η αγάπη του και η θυσία του για μας τους ανθρώπους. Ενώ ζούσε όλα αυτά ο Χριστός, στο τέλος τι έβλεπε για να μας ολοκληρώσει το έργο της σωτηρίας? Το σταυρό του έβλεπε, το μαρτύριό του έβλεπε, τη θυσία του έβλεπε. Γιατί ήθελε να φωνάξει πάνω από το σταυρό, σας αγαπάω και σήμερα υπογράφω τη σωτηρία μας. Υπογράφουμε κι εμείς κάτι χαρτιά χαζά κάθε τόσο στη ζωή μας. Ο Χριστός δεν υπόγραψε χαρτιά. Ο Χριστός δεν υπόγραψε με μελάνι. Ο Χριστός δεν υπόγραψε με πένα ή με στυλό ή με μολύβι. Ο Χριστός υπέγραψε με το αίμα. Αυτό το αίμα που τρέχει, 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 και θα τρέχει, θα τρέχει, θα τρέχει μέχρι το τέλος της γης. Όταν τελειώσει η γη, τότε θα μαζευτούν τα μυστήρια και θα πάμε στον Παράδεισο για να ζούμε εκεί τι? Αιώνια. Τι είναι αυτό το αιώνια, με ρωτάει ένα παιδάκι προχτές. Του λέω, είναι αυτό που καταργεί και τον τόπο και το χρόνο και όλο αυτό που είμαστε. Και εκεί θα είμαστε αιώνια μπροστά στο Χριστό και θα ψάλουμε, θα χαιρόμαστε, θα χαιρόμαστε, θα ψάλουμε, θα ψάλουμε, θα ψάλουμε, θα ψάλουμε. Όλα τούτα εδώ με μια προϋπόθεση. Να εκπληρώσουμε κι εμείς την δικαιοσύνη του Θεού. Ποια είναι η δικαιοσύνη του Θεού? Η αγάπη, η αγάπη, η αγάπη είναι η δικαιοσύνη του Θεού. Και μέσα από την αγάπη να αγαπάμε το Θεό μας, αλλά δεν τον φτάνει. Δέστε μωρέ τι μεγαλείο έχει ο Θεός. Να τον αγαπάς, να τον αγαπάς, να τον αγαπάς και να λέει όχι, όχι, δεν μου φτάνει. Και τι θέλεις Θεέ μου? Να αγαπάς και όλους τους ανθρώπους, γιατί όλοι οι άνθρωποι είναι αδέλφια μου, αδέλφια του Θεού. Ναι, έτσι είναι η δικαιοσύνη του Θεού, να μας θέλει όλους αδέλφια. Λες και είμαστε από την ίδια μάνα, ίδιο πατέρα. Ναι, ναι, είμαστε από την ίδια μάνα, την πρώτη Εύα, αλλά ούτε αυτό τον έφτανε το Χριστό. Μας έβγαλε μετά τις κουτσουκέλες που κάναμε και φύγαμε από τον Παράδεισο,
την Δευτέρα Εύρος, την Παναγία, η οποία ήρθε ως αιώνια μάνα μας, που έβγαλε τον Χριστό και σαν τον Χριστό αγαπάει όλους τους ανθρώπους. Όχι, δεν αγαπάει περισσότερο το γιο της. Αγαπάει όλους εμάς τους ανθρώπους. Τούτα εδώ λοιπόν να τα πάρετε μαζί σας σήμερα. Και μαζί με τον αγιασμό που ραντίζουμε, θα γυρίσω εγώ, μόλις τελειώσουμε να γυρίσω το χωριό τούτο και να γυρίσω και πάλι το χωριό, δυο χωριά, πολλές αγάπες. Να είστε καλά λοιπόν. Χωρίς ραντεβού. Σας ευχαριστώ. Χωρίς ραντεβού. Δεν έχετε. Για να πάτε να αγιάσετε. Όχι, εδώ δεν έχουμε ραντεβού. Τώρα θα περάσω από όλους. Τώρα κατάλαβα τι λες. Εγώ θα σας αγαπάω πάντα. Ένα κομμάτι έμεινε στον τρίλοφο και πάντα. Και ας προσπαθώ να μην φαίνεται. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Σας αγαπώ. Και αφού δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά αυτά που κάνουν οι πατέρες στα μοναστήρια, να κάνουμε νηστείες, προσευχές, πολλές νηστείες, ας κάνουμε αγκαλιές πολλές και ας απλώσουμε το χέρι, να σκύψουμε σε αυτόν που το έχει ανάγκη. Και τότε έχει σίγουρα παράδεισο. Με τις προσευχές και τις νηστείες, μας δείχνει και από το ίντερνετ, θα το πω, με τις προσευχές και τις νηστείες, δεν έχει σίγουρα παράδεισο. Μόνο με την αγάπη έχει σίγουρα παράδεισο. Μόνο. Και με μόνη την αγάπη πάλι έχει σίγουρα παράδεισο. Να ευχαριστήσω και όλους αυτούς που με γέμισαν βασιλικούς. Εντάξει. Εγώ σας είπα χαζό παιδί είμαι. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.